μετά από λίγη ώρα, ξέρω εγώ, γεμίζει ενέργεια. Το δαχτυλίδι του Άρη είναι ένα πιο αδύναμο version του Ring of Varda. Αυτό το τριαντάφυλλο το κόκκινο είναι ωραίο, σε περίπτωση που σε χτυπήσει με τα vines του, επειδή είναι άσπρο, γίνεται κόκκινο. Α, ναι, σιγά σιγά κοκκινίζει, να το δείτε, ναι. Όχι, άσπρο, είναι περμιόδο. Θέλω να σε χτυπήσει αρκετές φορές. Όταν όσο στάζει το αίμα του άλλου κάτι πάνω του κοκκινίζει. Αυτές δεν ρίχνουν γκόντα σε τέτοια να πω. Αλλά εντάξει και να το ρίχνανε δεν θα το φόρουσα. Απλά για να το έχω. Καστάλουνε missiles. Γιατί στον κόσμο του Castlevania τα γιουνικέτες είναι μαγικό. Magic missile δεν έχεις ακούσει. Command Knife καλύτερα. I'm attacking the darkness. Αυτό το Karma Coin είναι πολύ ωραίο. Το Combat Knife νομίζω έχει κάποια περίεργη επίθεση. Κάτι έχει, αν θυμάμαι καλά. Α, ναι, μερικές φορές επιτίθεται στο πλάι και μερικές φορές ευθεία. Και κάνει και άμυνα. Έχει αυτό το κρατάει ανάποδα και καλά. Είναι σαν τον. Είναι Combat Knife. Είναι σαν τους στρατιωτικούς. Rambo. Rambo. Συνεχίζουμε και πάμε στην τελευταία περιοχή του κάστρου, τις κατακόμβες. Άλλο ένα διπλό save δύο κατευθύνσεων. Εδώ έχει ένα μυστικό σχολείο. Κατά εσέρκλετ. Αυτό εδώ πέρα το κατά εσέρκλετ. Ναι, είναι κάτι μάγισσες. Έχει μονάχα μία χρήση στο παιχνίδι. Είναι κάτι μάγισσες που λέγονται σαλόμι. Θα τις ζήσεις σε λίγο, στην επόμενη δόνη. Τις οποίες όταν τις σκοτώνεις γίνονται γάτες. Και αν φοράς αυτό το κατά εσέρκλετ, σου γεμίζει τα HP γάτα όταν σε χτυπάει. Ο συγκεκριμένος ο εχθρός, αυτός εδώ, ο Wear Skeleton, εάν έχεις equipped το Jewel Sword. Όχι, καλά το έκανα, ήθελα να το δείξω πως φεύγει. Πανικοβάλλεται όταν σκοτώνεις το Ark. Ο τελευταίος πανικοβάλλεται και φεύγει. Και έχει και ωραία επίθεση αυτό το. Ναι, θα την αφήσω λίγο να την κάνει. Α, βασικά πρέπει να έρθω από την άλλη. Ή θα την κάνει, λες. Έτσι, βουλιάζει και βγάζει μια ωραία επίθεση. Αλλά θα με σκοτώσει το. Πολύ ωραία. Όπως έλεγα, εκείνος ο Wear Skeleton, όταν τον σκοτώνεις με το Jewel Sword, πετάει Garnet, που είναι καλό μέρος για να φαρμάρεις λεφτά στο παιχνίδι. Επίσης, εκείνο το Arc που έδειξα πριν, το Magic Arc ο εχθρός, είναι ο άλλος εχθρός που έχει την πιθανότητα να πετάξει την Skull Seal. Αλλά επειδή την έχουμε ήδη, δεν χρειάζεται να την ξαναπάρουμε. Αυτοί οι εχθροί έχουν guard σχεδόν στα πάντα. Είναι η immune του last damage μας. Ναι. Δεν έχουν guard σχεδόν στα πάντα, μπορούμε να σκοτώσουμε την κουτιά. Βοήθεια. Μ' αρέσει που πανικοβάλλονται. Μας κυνηγάει. Εδώ έχει σπάει ο τείχος κάπου. Όχι. Δεν σπάει τίποτα στο κομμάτι, μπορείς να πας από τέτοια στιγμή. Αυτό με το κατά εσέρκλετ δεν το ολοκλήρωσες. Αυτές οι μάγισσες, οι σαλόμες. Αυτό, μισό λεπτάκι, αυτό το δωμάτιο είναι που χρησιμεύει η ηχό της νυχτερίδας. Επειδή βλέπεις που βρίσκονται τα καρφιά και δεν σε χτυπάνε για να πεθάνεις. Μπορείς να το κάνεις και στα τυφλά, αλλά είναι μεγάλο ρίσκο. Ναι, άμα θες να, άμα νιώθεις, ξέρω εγώ, τυχερός ή άμα ξέρεις πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Και έχει εδώ πέρα ένα τεράστιο διακόπτη που βγάζει φως. Τον οποίο τον πατάς και. Και φωτίζεται το δωμάτιο. Και από εδώ παίρνεις ένα. Τα σημαντικά item του παιχνιδιού, την Spike Breaker Armor, την οποία τη φοράς και κάνει ακριβώς αυτό που λέει. Σπάει τα καρφιά.
Αυτό με το Kaitai Circle που λέγαμε νωρίτερα, η Μάγη σε Σαλόμι, όταν την σκοτώνει, μεταμορφώνεται σε γάτα και κάνει μια τελευταία επίθεση και φεύγει και σε χτυπάει. Αλλά εάν φορά το Kaitai Circle, η επίθεση αυτή τη γάτα σου σε γεμίζει ενέργεια. Βέβαια είναι πολύ άριστο. Το καλύτερο μέρος στο παιχνίδι για να φαρμάρει την Garnet είναι τα χτυλίδια. Και να είναι Spine Breaker. Παίρνει και μια Library Card. Library Card πολύ βολικά για να πας απευθείας στην βιβλιοθήκη. Δεν είναι σωστό γιατί έχουμε σκοτώσει ένα boss. Ναι, είναι ένα τελείως optional boss που δεν χρειάζεται να το σκοτώσεις. Αλλά εμείς θα πάμε να το σκοτώσουμε. Ναι, είναι από τα τεράστια boss του παιχνιδιού. Βρίσκεται στην άλλη μεριά από τις κατακόμβες. Εν μεταξύ, στις κατακόμβες στο background βλέπεις πεθαμένους σε ευθεία στάση, σε μπρούμητα, σε ανάσκελα. Εδώ είναι ένα καλό μέρος για να βάλεις την Spike Breaker για να δεις τι κάνει. Βάζεις το χειρικό. Πουτ, λες και φτύνει κάποιος. Και με το κεφάλι. Δεν καταλαβαίνω. Εκτός είναι και καλή πανοπλία. Ναι, έχει καλή άμυνα, ας πούμε. Μπορείς τη βγάλεις. Ναι, τώρα πλέον δεν χρειάζεται. Αυτό που έλεγα νωρίτερα για τις πανοπλίες είναι ότι οι καλύτερες πανοπλίες στο παιχνίδι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη η οποία όπως άλλοι εξοπλισμοί. Μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε τρεις. Η μία από τις τρεις είναι αυτή που φοράει ήδη, είναι η Alucard Mail, η οποία δίνει πολύ καλή άμυνα και επίσης δίνει elemental resistance. Δίνει 40% από τα τρία resistance από τα τρία element του παιχνιδιού του. Φωτιά, αέρα, φωτιά, πάγο και κεραυνό. Αυτός είναι πολύ. Αυτός έχει πολύ θεαματικές επιθέσεις. Κάνει επιθέσεις από όλα τα elements και κεραυνό του. Κεραυνός του είναι ωραίος, άμα το κάνει. Η δεύτερη καλύτερη πανοπλία στο παιχνίδι δεν την κάνει. Δεν το έχεις κάνει, πρέπει να πλησιάσεις. Ο άλλος παίζει καρά. Τον σκότωσε το σπαθί. Δεν πειράζει, εντάξει. Η δεύτερη καλύτερη πανοπλία στο παιχνίδι. Μάλλον είναι οι σκιές του background. Αυτός έχει Firebrand. Ρίχνει Firebrand, ναι, αυτός έχει θέσει ο Lossoth. Το οποίο είναι ένα... Η καλύτερη πανοπλία στο παιχνίδι είναι η Dracula's Tunic, που δίνει πέρα από καλή άμυνα, δεν δίνει την καλύτερη άμυνα, δίνει καλή άμυνα και σου αυξάνει στατιστικά όπως Intelligence και το Strength, είναι η μόνη πανοπλία που σου ανεβάζει το Strength. Και η τρίτη καλύτερη πανοπλία στο παιχνίδι είναι η Walking Armor, που όσο έχεις όσο μεγαλύτερο μέρος του χάρτη έχεις εμφανισμένο για κάθε δωμάτιο και κερδίζεις είναι ένα άμυνα. Δίνει δηλαδή την καλύτερη άμυνα στο παιχνίδι, αλλά δεν έχει μέτρα resistance ούτε δίνει άλλα στατιστικά. Θέλω... Μπορείς να διαλέξεις ένα που μια από αυτά τα τρία να βάλεις στο τέλος. Θέλω να προσπαθήσω να το σκοτώσω αυτό να αναμορίξει το Firebrand γιατί είναι πολύ ωραίο σπαθί. Έχει μια μαγική επίθεση η οποία είναι πολύ θεαματική. Να το. Ωραία, να το. Θέλω να το δείξω αυτό το σπαθί γιατί Sword of Oberon κάνει αυτή την επίθεση. Τόσο το Firebrand όσο και το Lightning Brand και το Ice Brand είναι και τα τρία references στο Silmarillion. Στο επόμενο δωμάτιο ακριβώς είναι ο Discus Lord και αυτός έχει πολύ ωραίες επιθέσεις. Και επίσης πετάει Chakram, της Ζήνα το όπλο. Και Jewel Sword. Και καλά, Jewel Sword έχουμε ήδη, αλλά το Chakram είναι ένα από τα ωραία όπλα. Και γιατί είναι. Ναι, είναι διαφορετικό, δεν είναι απλώς σπαθί. Έχει και διαφορετικό animation. Θα καθόμουν να το πάρω, αλλά εντάξει. Ice Brand. Το Ice Brand είναι σαν το Firebrand στο απλό hit, αλλά έχει χτύπημα πάγου και επίσης κάνει αυτή την επίθεση. Πολύ μου αρέσουν οι επιθέσεις αυτών των σπαθιών.
Μπορεί να κάνει 2-3 ώρε να δοκιμάσει να το πάρει και το. Ναι, θα προσπαθήσω να το πάρω το τσάκρα μα. Το ρίξει. Το κακό με αυτό τον εχθρό είναι ότι δεν είναι φανερό όταν το ρίχνει. Γιατί βγαίνει αυτή η μαύρη λάμψη και καλύπτει οποιοδήποτε item πέφτει. Να το. Το πήραμε και δεν φάνηκε και πολύ, αλλά είναι εδώ στο inventory. Αυτό εδώ πέρα το όπλο είναι σαν τη Ζήνα όπως είπα πριν. Μπορείς να πετάξεις 2. Όπου μπαγκάρει όλο το σύστημα όταν το πετάω. Και έχει και ένα μαγική επίθεση, το οποίο για καλά πετάει το τσάκρα με έτσι και μετά το πετάει και πιο μακριά. Είναι μαγική επίθεση. Δυστυχώς δεν έχει sound effect όπως έχει σήμερα. Αλλά. Το κάνω εγώ. Μόνο αυτή μπορεί να το κάνει, ούτε σου πω. Όπω εντάξει, αλλάζω. Δεν γίνεται. Τι πρόβλημα. Έχει ένα κύριο. Και με ένα δολάριο. Φίλε, φραγκοφωνία. Χρειάζεται, φίλε. Και ο Σκρούτς με ένα δολάριο ξεκίνησε. Μια δεκάρα βασικά. Two-way save για να πάρουμε ένα Walk Armor, το οποίο ουσιαστικά είναι η καλύτερη πανοπλία στο παιχνίδι. Από άμυνα. Από πλευράς άμυνας. Τα έλεγα πριν. Για τώρα αυτή η πανοπλία δεν είναι και πολύ καλή, γιατί έχουμε εμφανίσει μικρό ποσοστό του χάρτη, αλλά όταν έχεις εμφανισμένους και τους δύο χάρτες και όλες τις περιοχές, γίνεται πάρα πολύ ισχυρή η πανοπλία. Δεν υπάρχει εχθρός στο παιχνίδι να σε κάνει παραπάνω από ένα. Τώρα πάμε στο χάρτη, βλέπω ότι πήγαμε να πάρουμε το update του Alucard, το Holy Symbol. Θα πάμε μετά. Πάμε στον τεράστιο εχθρό του παιχνιδιού, το Grand Falloon, ο οποίος έχει τελείως λάθος όνομα. Κανονικό το όνομα είναι Legion. Αυτός ο εχθρός είναι πανεύκολος με το τσεκούρι. Το τσεκούρι τον βιάζει, πραγματικά, και η νυχτερίδα το ίδιο. Εδώ πέρα πετάει τα laser. Αυτό από τον κορμό. Είμαι charging my laser. Ωραίο θάνατο έχει. Πολλά πήγαν καθήμα. As long as one of us stands, we are Legion. Γνωστός δαίμονας. Δαιμονίζει πάρα πολλούς ανθρώπους στα thriller. Βγάζοντας το boss, εδώ πέρα έχει ένα άλλο δωμάτιο με ένα ακόμα item. Είναι ακόμα πάλι reference στο lore του Silmarillion, από τον Tolkien. Το Mablum νομίζω ή το Mormingill. Το Mormingill. Το Mormingill κάνει κάτι. Όχι. Black Sword, Strong vs Holy είναι το description. Είναι το σπάθι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να σκοτώσεις το ρίχτο. Α, ναι, μπράβο, είναι δυνατό. Καλά θυμόμουν ότι κάτι κάνει. Αυτές οι πλατφόρμες εμφανίζονται εδώ πέρα για να βοηθήσουν σε τι. Ούτως ή άλλως έχουμε και νυχτερίδα, έχουμε και άλμα. Και έχουμε ό,τι θέλουμε. Είναι αντιγράφητη πλατφόρμες. Όταν πατάς εμφανίζονται. Πλατφόρμες of plot convenience. Ας κάνουμε και ένα save.